Ένα ακόμα χτύπημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική ετοιμάζει Άγκυρα, η οποία μετά την εξουδετερώση τη Συμφωνία Αμυντική Συνδρομή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προ την Ελλάδα, σχεδιάζει να κάνει το ίδιο και με τη Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία έχει άρει την απαγόρευση που είχε επιβάλει σε ειδησιογραφικού ιστότοπου τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πριν από περισσότερα δύο χρόνια, σε μια εποχή που οι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών του κόλπου είναι τεταμένε. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι λογικό μετά τι επενδύσει δισεκατομμυρίων που θα πραγματοποιήσει το Dhabi στην Τουρκία. Ω προ τη Σαουδική Αραβία, πρόκειται για κίνηση καλή και η Άγκυρα έχει ήδη έτοιμη κίνηση επαναπροσέγγιση με το ΡΙΑΝΤ, ακολουθώντα το ίδιο μοντέλο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με την απόφαση αυτή, η Τουρκία έκανε ένα νέο βήμα προ τη βελτίωση των τεταμένων σχέσεων με τι χώρε του κόλπου τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση για την άρση τη απαγόρευση λήφθηκε για το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων τη Σαουδική Αραβία, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμμυράτων, καθώ και οι ιστοσελίδε των εφημερίδων τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία είχε αποκλείσει δισεογραφικού ιστότοπου τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στι αρχέ του 2020 ω απάντηση στην απόφαση του Ριάτ και του Αμποντάμπι να μπλοκάρουν τουρκικού ιστότοπου.